Θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής? Θέλεις να γίνεις παρουσιάστρια? Είναι απλό. Στείλε μας το δικό σου βίντεο στο web TV παπάκι λέει pavlaout.gr ή επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook. Στο MNTV εννοεί. Στο MNTV, ναι, σε αυτό εννοώ. Κάντε μας πολλά like και εμείς τι άλλο, σας κάνουμε πρωταγωνιστές. Σκάρωσε μια φάρσα. Κάνε μια ερωτική εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και τις οικογενειακές σου ιστορίες. Πάντα. Κάντε και εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο. Είναι ο Κωνσταντίνος. Και είναι η Ριέτα. Και πού είμαστε? Στο Diamond TV. Ωραία. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Πολύ καλά, σίγουρα περνάνε τα παιδιά. Λοιπόν. Έχω να σου θέσω ένα ενηγματικό. Ένα ένιγμα, μάλλον, συγγνώμη. Στις ανηφοριές μου γκρίζει, στις κατηφοριές τσουλάει. Μα αν βγει στον ίσιο δρόμο, προχωρά και κουδουνίζει. Το ήξερες. Τι μπορεί λοιπόν να είναι αυτό? Θα μας πει η Δανάη. Δανάη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, σίγουρα αυτοκίνητο με 5 ρόδες δεν έχετε ξαναδεί. Όπως επίσης και τέτοιο παρκάρισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εννοώ. Δείξε μας. Δείξε. Λοιπόν, γιατί να παιδευόμαστε με ταχύτητες αφού υπάρχει πιο εύκολος τρόπος? Σωστά. Εγώ ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα το θέλω. Θα μας τα πει Δανάη. Πες μας, Δανάη, εσύ που ξέρεις καλά. Νομίζω ότι όμοιο αυτοκίνητο δεν έχουμε ξαναδεί, όπως είπα και πριν. Και δεν υπάρχει λόγος να παιδευόμαστε λοιπόν με τις ταχύτητες. Ο νέος τρόπος λοιπόν παρκαρίσματος είναι αυτός που βλέπουμε. Εσύ έτσι το κάνεις δηλαδή? Όχι, εντάξει, δεν το κάνω έτσι. Ακόμα. Ακόμα χρησιμοποιώ τον κλασικό τρόπο, ναι. Ωραία λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εμείς πρώτοι και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σωστά. Θα γίνει μόδα. Θα σου πούμε αν πρέπει να το κάνεις. Έγινε λοιπόν. Περιμένω να μου πείτε. Λοιπόν, το βίντεο που ακολουθεί είναι εμπνευσμένο και καταπληκτικό. Ο άνθρωπος δημιουργούσε πάντα ορμόμενος από τον έρωτα. Ποιον να πρώτα να τον αναφέρω? Τον Σέξπιρ. Τον Λουί Μπουνουέλ. Ή να γυρίσουμε το χρόνια πίσω στην δική μας αγαπημένη Σαπφόνα Ταρά. Άστο, λέω να μείνουμε στο 2011 και πάμε κατευθείαν στη Γιώτα. Γιώτα. Γεια σας. Γεια σου, κορίτσι του μέλλοντος. Του παρόντος, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δούμε το βιντεάκι αυτό, το οποίο είναι σαν να είμαστε τώρα εμείς όλοι μια παρέα. Εσύ με εμένα, Κωνσταντίνε, έτσι. Λοιπόν, και εσύ μου κάνεις ερωτική εξομολόγηση. Εγώ τι κάνω? Κοκκινίζεις. Έλα τώρα, θα δείτε. Καταρχάς δεν θα την κάνω. Έλα, πάμε να δούμε. Κοίτα κόψιμο. Γεια σου. Σε βλέπω ώρα και... Έλα, τέτοιο όμως θα το κάνω. Εδώ το έκανα εκεί. Θέλω να σου πω, θέλεις να σου κεράσω αυτό το μωρέ. Ναι. Πού το πίνεις? Συντών. Μπαρμάν, ένα τζιν τόνιξ, γρήγορα. Πολύ Greek lover. Πολύ. Αλλά θέλω να πω κάτι. Θέλω ο Κωνσταντίνος να πάρει ένα gin tonic και στείλει και να μου κάνει την ερωτική εξομολόγηση που υποσχέθηκε. Δεν υποσχέθηκα. Δεν μπορεί να δεσμευτείς μια φορά σαν άντρας. Ο τύπος ήταν πολύ έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Έτσι ήταν λίγο. Τι σου άρεσε, πες μας. Μου άρεσε και που τα έλεγε έτσι πολύ αθόρμητα, του βγαίνανε όλα και στην πλάκα όλα αυτά. Πολύ καλός ήταν. Μπράβο, εμπνευσμένη. Εμπνευσμένη. Ερωτική εξομολόγηση. Τέτοια βιντεάκια θέλουμε, Γιώτα. Σε ευχαριστούμε. Τέτοια βιντεάκια να βλέπουμε συνέχεια. Ναι. Ρίτα, να σε ρωτήσω. Σήμερα το πρωί μετέφυγες από το σπίτι σου. Με μέσα μεταφοράς? Φυσικά και όχι. Γιατί είμαι Σοφερίνα. Με το καταπληκτικό μου αυτοκίνητο. Ναι. Ο Σουμάχερ τα έχει δει όλα. Τι να σου πω και εσένα.
συγγνώμη. Λοιπόν, η ρεζέρβα ξέρεις που βρίσκεται, έστω, λέω, τουλάχιστον. Φυσικά και ξέρω. Η ρεζέρβα είναι κάτω από τα καλλιτικά μου, τη υπεπαραγωγή μου γόβες και κάτι ρουχαλάκια που έχω, μήπως τυχόν τύχει κάτι. Δηλαδή, άμα τη χρειαστείς ποτέ, σιγά μην τη βρεις. Το πρωτμαγκάζ, ρε παιδάκι μου, πώς να σου το πω. Τι να σου πω, οδηγεί σου λέει μετά οι γυναίκες. Τέλος πάντων, τουλάχιστον είσαι καλή στο παρκάρισμα στον τυχογό. Εγώ. Δεν ξέρω. Γεια σας, τι κάνετε. Θα κάνουμε αναμέτρηση μεταξύ εσού και τη Ριέτα για να δούμε ποια παρκάρει καλύτερα. Θα αφήσω την πρωτιά στη γωγό. Ευχαριστώ. Θέλω λίγο να δούμε το βιντεάκι και να συζητήσουμε γιατί θα δείτε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Όχι, πάμε. Πριν πεις οτιδήποτε, γυναίκα ή άντρας οδηγός? Δεν ξέρω. Μια φορά που σε ρωτάω κι εγώ κάτι δεν ξέρεις. Δεν σου απαντώ, εγώ θέλω να πω πάντως ότι ήταν πάρα πολύ ωραία τούμπα, εμένα μ' άρεσε. Δεν το πιστεύω ότι δεν πρέπει να το δοκιμάσεις αυτό μόνη σου. Θα το δοκιμάσεις. Δεν το δοκιμάσεις. Αν δεν με δείτε αύριο. Για να γελάσουμε, δεν θα γελάσω. Δεν το κάνουμε όμως στο σπίτι, προειδοποίηση, ε. Κοίτα, στο σπίτι θα είναι και λίγο δύσκολο. Είδες εσύ άμα έχεις καμιά βίλα. Θα πες στην πισίνα. Τι σχέση έχει με την πισίνα? Στην πισίνα κι εσύ. Χειρότερο θες να το κάνεις. Πάντως ήταν ωραία. Παιδιά, να μας στείλετε κι άλλα τέτοια βίντεο, γιατί είναι καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πολύ, εγώ. Α, κι εγώ. Και νομίζω πως ήρθε η στιγμή για να θυμηθούμε τις κατηγορίες μας. Συμφωνώ. Ας δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο. Πάμε. Είστε ερωτευμένοι και θέλετε να το φωνάξετε? Θεωρείτε ότι η οικογένειά σας κάνει τη διαφορά? Έχετε ταλέντο και θέλετε να το δείξετε? Οι στιγμές με την παρέα σας είναι μοναδικές? Πιστεύετε ότι σκαρνώνετε φανταστικές φάρσες? Amon TV, η δική σας εκπομπή. Στείλτε μας τώρα τα βίντεό σας στο webtv.papakileipavlaout.gr και εμείς θα σας προβάλλουμε αμέσως. Ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς μαζί μας στο 211-189-2655. I am on TV. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Το ταλέντο είναι κάτι που το έχεις. Γεννιέσαι ένα πράγμα με αυτό. Μεγαλώνοντας, το αξιοποιείς. Και στις μέρες μας σου δίνονται πολλές ευκαιρίες για να το παρουσιάσεις. Μία από αυτές τις ευκαιρίες είναι και μέσα από την εκπομπή μας. Άρη, προσωπικά ξέρω ότι τραγουδάς υπέροχα στο μπάνιο σου. Αλλά τι ταλέντο θα μας παρουσιάσεις? Ένα ταλέντο που δεν έχει καμία σχέση με το μπάνιο. Ένα ταλέντο που θα μπορούσαμε πολύ άνετα να πούμε ποιος να συγκριθεί μαζί του. Πάμε να παρακολουθήσουμε αυτό το καταπληκτικό που σας έχουμε ετοιμάσει και μετά τα λέμε. Θέλω να το δω, θέλω να το δω. Μη μου πείτε ότι δεν ενθουσιαστήκατε. Είναι άνοιξη, τα λουλούδια ανθίζουν, ο έρωτας υπάρχει παντού και όταν έχεις να κάνεις και με ένα τέτοιο ταλέντο, νομίζω ότι τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Απλά μας ταξίδεψες. Σας ταξίδεψα με τη βοήθεια αυτού του παιδιού ταλέντο, που είναι καταπληκτικό να έχουμε τέτοια βίντεο με τέτοια ταλέντα. Και θα μείνω σε αυτό που λέει μια ευχή, να έχουμε πάρα πολλά τέτοια βίντεο, καταπληκτικά. Σε ευχαριστούμε. Είναι γνωστό ότι τη φυλακή στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα έξυπνα αρσενικά σκυλιά. Γιατί στο βίντεο που ακολουθεί θα μας παρουσιάσει η Δώρα, θα δούμε ένα σκύλο που δεν τον νοιάζει καθόλου λεβεντιά. Και τι τον νοιάζει?
Θα μας πει δώρα. Λοιπόν, αυτόν το σκύλο το νοιάζει η Λευτεριά. Γιατί? Είναι ένα μικρόσωμο σκυλάκι το οποίο βρίσκεται παρέα με άλλα σκυλιά σε ένα, ας το πούμε, κοτέτσι με σειρματοπλέγματα και το βλέπουμε ξαφνικά να σκαρφαλώνει τα σειρματοπλέγματα, να πηδάει στο κενό και έτσι να βρίσκει την ελευθερία του. Πάμε να το δούμε. Πανέξυπνος. Και εντάξει. Και αυτό να το σκύλι μπορεί ο ιδιοκτήτης του να του έβαλε αυτή την τιμωρία, να είχε κάνει κάτι. Αλλά μπορεί και από τον τρόπο που αντιδρά το σκύλι είναι σαν να το έχει ξανασκάσει από εκεί πέρα. Και να ξέρει ότι πρέπει να ενεργήσει έτσι ούτως ώστε να βγει. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Πού βρίσκεται αυτό το κλουβί? Αυτό το κλουβί, Κωνσταντίνε, βρίσκεται σε ένα, ας το πούμε, μαντρί. Μάλιστα. Μάλιστα. Και δύο κοτούλες έχει μέσα σκυλάκια. Ένα σκυλό είδαμε, βρε, και εσύ. Ευχαριστούμε, Δώρα. Έχει και άλλα σκυλάκια μέσα. Α, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ναι. Έτσι κι ανοίξω το στόμα μου, δεν το κλείνω με τίποτα. Την κάτσαμε τη βάρκα, δηλαδή. Θεωρείς ότι είμαι πολυλογού? Ναι, νομίζω ιδίως όταν βρίσκεσαι με μια παρέα σου. Τότε ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκομαι με την παρέα μου, γλώσσα δεν βάζω μέσα η γυναίκα. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνει το αγόρι, το παιδί, στο επόμενο βίντεο με το στόμα μου. Οχ, οκ, πάμε. Δανάη! Γεια σας πάλι. Γεια σου. Λοιπόν. Τι καλό μας έχεις. Θα δούμε λοιπόν έναν ηλεκτρολόγο με ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Αξίζει λοιπόν να το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, ωραίος ο τύπος. Ο τύπος λοιπόν δεν παίζει κλαρίνο, κάνει το κλαρίνο, κυριολεκτικά. Είναι σαν το beatbox που κάνουν στο hip hop. You know? Πάντως αν δεν το βλέπαμε την εικόνα, θα νομίζαμε ότι είναι ένα κλαρίνο αυτό που παίζει, έτσι. Πράγματι, Ριέτα. Από πού μας έρχεται αυτό το βίντεο? Στο YouTube το βρήκαμε, άγνωστο. Από όπου και να έρχεται, είναι πάντως ταλαντούχος. Είναι απίστευτο ταλέντο. Αυτό μετράει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δανάκο. Λοιπόν, λέω να θυμηθούμε ακόμα μια φορά τις κατηγορίες μας. Ναι, τι να περιμένουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και με την οικογένειά σου. I am on TV. Κάντε και εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο. Στείλτε μας τώρα το βίντεό σας στο webtv.papaki.lay.out.gr και εμείς θα σας προβάλλουμε αμέσως. I am on TV. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Αν έχετε ήδη ανεβάσει βιντεάκι στο YouTube, τότε απλά στείλτε μας το link και για τυχόν απορίες καλέστε μας στο 211-189-2655. Λοιπόν, τι γίνεται αν είστε εφισμένος στο πόκερ και πρέπει να φύγετε ταξίδι? Επειδή ακόμα και οι επαγγελματίες τζακοντόροι πρέπει ή να δουλεύουν ή να πηγαίνουν διακοπές με την οικογένειά τους πάντα, έχουμε να σας προτείνουμε κάτι, ένα καταπληκτικό βαλιτσάκι ειδικό για ταξίδια.
μοιραστείτε με τους φίλους ή τους συναδέλφους σας το δικό σας τουρνουά πόκερ. Οπουδήποτε. Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, στο τρένο, στο αυτοκίνητο. Αυτό το βαλτσάκι ταξιδιού πόκερ με 150 επαγγελματικές μάρκες, χαραγμένες με λέιζερ παρακαλώ, είναι τέλειο για το κάθε τσεχοδόρο. Που θέλει και να ξεδιπλώσει τις χαρτοπαικτικές του ικανότητες. Στο βαλιτσάκι, εκτός από τις μάρκες, περιλαμβάνονται μια πλαστική τράπουλα και οδηγίες για τους ερασιτέχνες. Για τους ερασιτέχνες του καρέ, του άσου. Λοιπόν, προσοχή όμως, μην σας πιάσει το αφεντικό ή η γυναίκα σας. Ξέρετε, γιατί στις διακοπές. Τι να πω. Ωραίο το gadget. Πολύ ωραίο το gadget. Πάντα έχουμε ωραίο gadget. Σ' αρέσει το πόκερ. Ναι, μ' αρέσει. Άμα είναι με φίλους μου και περνάμε έτσι πολύ ωραία, ξέρετε, σε μια πορεία. Εγώ δεν έχω ιδέα. Κωνσταντίνε, δεν συμφωνείς ότι οι φάρσες είναι από τις καλύτερες μας ενότητες? Κοίτα, συμφωνώ. Αρκεί βέβαια να είναι πάντα καλωστημένες με φαντασία και πρωτότυπα. Το θέμα είναι ότι να τις δέχεσαι κιόλας, όχι μόνο να τις κάνεις. Έτσι είναι, Ρίτα, με αυτά. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ντούνε και λαβίν. Συμφωνώ. Συμφωνείς και εσύ μαζί μας, Γογό? Εννοείται. Και κάνω φάρσες και δέχομαι. Την κορίτσι είσαι εσύ. Παιδιά, τι πιο ωραίο από το να κάνεις φάρσες. Και πριν δούμε λίγο τι φάρσες θα σας δείξω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη που μου το έστειλε το Σάββατο στο Facebook και με έκανε και γέλαγα όλο το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό θέλω λίγο να πούμε στον κύριο Γιάννη, το σκηνοθέτη μας, να μας τις δείξει τις φάρσες. Η μουσική ήταν τέλεια. Παιδιά, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ όλες οι φάρσες και αυτή ειδικά με την ομπρελίτσα που κράταγε η κυρία και έφυγε στη θάλασσα και εδώ που βλέπουμε εκεί που κάνει τραμπολίνο και πέφτει. Ναι. Θεϊκό. Να μην ξεχνάμε να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αυτά τα βίντεο που ανεβάζουν αυτοί για να γίνουν ήδη πρωταγωνιστές, έτσι. Ναι, σ' ακούμε ρε εγώ εσένα, δεν ακούμε. Σας έχασα γιατί κάποιος μου μιλάει στο ακουστικό. Έλα μου, δε και εμένα συνέχεια. Σε ευχαριστούμε εγώ. Φιλάκια. Ευχαριστούμε. Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι. Για σκέψου, να μπορούσαν οι σκύλοι να μιλάνε κιόλας. Τι θα έλεγε εκείνο το στοματάκι του, και πάρει καλά που δεν έχω σκύλο. Εγώ πιστεύω ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούγουμε και γωνιακές ιστορίες από το στόμα ενός σκύλου. Να σου πω λίγο όμως κάτι. Δεν ξέρω εσύ τι περιμένεις να ακούσεις από το στόμα ενός σκύλου. Πάντως είναι λίγο άσχημο γιατί τα βλέπουν ασπρόμαυρα. Ασπρόμαυρα. Ναι, είναι σαν παλιά ελληνική ταινία κάτι. Δώρα, θα μας πεις κι εσύ. Θα σας πω κι εγώ, θα σας πω. Λοιπόν, συνήθως έχουμε την εντύπωση ότι όνειρα βλέπουν μόνο οι άνθρωποι. Να. Και ότι υπνοβατούν μόνο οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Να. Τώρα θα δούμε ένα σκυλί το οποίο βλέπει κάποιο όνειρο. Προφανώς εφιάλτη από τις αντιδράσεις του βγαίνει αυτό το συμπέρασμα και υπνοβατεί και σκάει σε έναν τοίχο. Πάμε να προκολουθήσουμε αυτό. Θα τρελαθώ, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Άσχημο ξύπνημα πάντως, πρέπει να πω, ναι, το κακόμοιρο. Γελάμε με τη δυστυχία του άλλου, δηλαδή. Τι να πω. Δυστυχία, ένα όνειρο είδε. Ένα νυφιάλτη όμως και το σκυλάκι. Εντάξει, δηλαδή. Ρε, εσύ Κωνσταντίνο, όμως δεν μπορώ να ακολουθήσω και συχνά βιντεάκια στα οποία να βλέπεις ένα σκυλί να βλέπει όνειρο και να συμπεριφέρεται έτσι.
Κακόμοιρο, πώς θερμίδες έκαψες εκείνο το όνειρο? Τι εφιάλτης. Γιατί βρε με εφιάλτης. Πρέπει κάποιος να τον κυνηγούσε. Θα είδε ότι του παίρνω την πριζόλα του, είμαι σίγουρη. Για σένα πιμόν σούπερ να το φαΐσω. Έτσι θα έκανες. Λοιπόν, εγώ λέω να δούμε το καλύτερο του νούμερο ένα βίντεο για τη σημερινή εκπομπή. Ναι, λοιπόν, το καλύτερο βίντεο της εκπομπής είναι τόσο... Ας το δούμε. Ναι, ας το δούμε καλύτερα. Σούπερ σκύλος. Αυτά για σήμερα. Φινίτε λα μουζικά. Πολλά άλλα αύριο. Και πάμε να σας το βάλουμε στο μυαλό καλά αυτό που έχουμε να σας το πούμε. Να σας αποχαιρετήσουμε πάντα έτσι. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής. Θέλεις να γίνεις πρωταγωνίστρια. Είναι απλό, στείλε μας το δικό σου βίντεο στο web.tv παπάκι lay.pavlaout.gr ή επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook I am on TV. Το θυμάται αυτό μια φορά. Στείλτε μας και εσείς τα δικά σας βίντεο. Και κάντε μας πολλά like, γράψτε μας και τα σχόλιά σας και εμείς σας κάνουμε πρωταγωνιστές. Σκάρωσε μια φάρσα. Κάνε μια ερωτική εξομολόγηση. Ένα gin tonic παρακαλώ, δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και τις οικογενειακές σου στιγμές. Κάντε και εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο. Είναι ο Κωνσταντίνος. Και είναι η Ρίατα. Και είμαστε στο I am on TV. Ευχαριστούμε.